Μιλάω στον αέρα. Ναι, εσείς μιλάτε. Καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα. Παναθηναϊκός είμαι. Ναι. Ντίνος είναι το όνομά μου. Πώς, Ντίνος. Ντίνος. Θα ήθελα να πω δύο λόγια στον κύριο Τουκαλά. Ναι, πες. Ο οποίος κρύβεται πίσω από ένα μικρόφωνο και στην τηλεόραση. Εγώ είμαι και στον δρόμο. Κάτσε, μένα είπε. Δεν κρύβεται, εδώ είμαι. Και όπου δεν έρχομαι. Ακού. Καταλαβέ. Ακού, να διευκρινίσει. Ακού, κοιτάξτε. Το κρύβεται. Και εσεί και ο κάθε τηλεθεατή. Αλλά μην χτυπιέσαι γιατί δεν κρύβεται. Άντε γιάρε. Όχι, ρε, άντε γιάρε. Θα εσύ χτυπιέσαι στο καναπέ. Εσύ χτυπιέσαι στο καναπέ. Άκουνα. Αυτά όπου σας συμφέρει πηγαίνετε. Κάποτε λέγατε τσοκελό με το γυναικείο βόλιο. Τώρα μουγκά. 35-0 ο ερασιτέχνης του Ολυμπιακού με τον ερασιτέχνη του Παναθηναϊκού. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Εγώ που πήρα προηγουμένως είμαι και μου το έκλεισες. Που... Άντε για άλλη μια φορά. Όχι ρε φίλε. Γιατί είπες ότι κρύβομαι. Δεν κρύβομαι, στο πω άκησο, εξήγησε μια χαρά. Δεν κρύβομαι. Εκτιθώ. Δεν κρύβομαι. Ίσα εκτίθομαι. Κατάλαβες που πήγες να πας κάνεις, πώς το λένε, δικηγορία, τον εισαγγελέα μας το παίξεις. Εκτίθομαι, κοροϊδό. Δεν κρύβομαι, με βλέπεις πώς είμαι. Εγώ δεν σε βλέπω, αν είσαι έτσι, αν είσαι έτσι, αν είσαι έτσι. Σε βλέπω, εσύ κρύβεσαι και θες να βρίσεις και να το χρήσεις το τηλέφωνο και να μην ξέρω από πού βαστάς, κοροϊδό. Θα πεις ότι κρύβομαι. Μόνο δεν κρυβόμαστε. Ποτέ Ολυμπιακό. Να προσέξεις πώς μιλάς. Καμπά δεν ξέρεις, αλλά να σε μάθω. Ρε παιδιά, δεν γίνεται να φύγετε. Τα ξέρεις εσύ. Καλησπέρα. Εμπρός. Καλησπέρα. Ναι. Από πού παίρνεις τηλέφωνο. Καλησπέρα. Ρε παιδιά, ο Ντίνος από Πάτρα είμαι ρε πούστη. Μη βρεις. Ο Ντίνος. Από Πάτρα ρε πούστη. Τι μας κάνανε γάμο, τι μας κάνανε, μας τα γάμισαν όλα. Όπα, όπα φίλε, μη βρίζεις, εδώ είπαμε είναι εκπομπή λόγου. Παιδιά μου. Εμπρός. Καλησπέρα. Ναι. 0-3 στο τηγάνι, άντε. Ναι, μπράβο φιλαράκο. Άκου ρε κοροϊδάκι, βολεύεσαι με αυτό. Γιατί ρε φιλαράκο, και στο τηγάνι και αυτά, τι μα... Άκου να σου πω κάτι. Σε ευχαριστεί στα 18 χρόνια να έχεις 5 νίκες και εγώ να έχω πάρει 16 πρωταθλήματα. Τόσο ηλίθιος είσαι. Άκου να σου πω εγώ κάτι τώρα. 1-4 στη Λεωφόρο. 4-2 στο ΆΚΑ. 4-0 στο Καραϊσκάκι. 3-0 στο Καραϊσκάκι. Εντάξει, δε άλλα. Πόσα να σου πω θέλει. Γνου, ετοιμάσου. Ετοιμάσου, γνου, άσε με να μιλήσω λίγο σε μένα. Με το γνου. Ναι, με γνου. Το γνου. Έχουμε τη δουλειά μας. Γνου, ετοιμάσου, άσε με τα μετά. Εντάξει, τι είναι, αγόρι μου, εσύ. Έχεις γίνει παοκάκι. Που λες με 2-3 στο τηγάνι και τέτοια και στο. Πάμε, ναι, έχει γίνει παοκάκι. Α, παοκάκι, ναι. Ζει ένα παιχνίδι που σχετίζει στον Ολυμπιακό. Μπράβο. Δεν ήταν έτσι, φίλε ο Παναθηναϊκός ποτέ. Έτσι. Ωραίο και το voice over. Να πιω και λίγο νερό. Από το λιμάνι. Α! Και το λιμάνι να θυμάστε είναι πολύ βαθύ. Το λέω και για τους μεν που φεύγουν κάποιοι από Λαύριο να πάνε Κρήτη. Ραφίνα. Δεν ξέρω από πού διάλογο φεύγουν. Μπάνιο, ξέρετε, καλό. Τι είναι πάλι με τη... Μπάνιο, ξέρουνε καλό. Τι έχει γίνει πάλι με τα θαλάσσια σπορ, τι έγινε πάλι. Ξέρουνε καλό μπάνιο οι παοκτζίδες, οι Παναθηναϊκοί. Yeah. Οι αεκτζίδες δεν νομίζω να ξέρουνε μπάνιο. Πήγαν να πούνε πιο πολλά διαρκείας. Ποια διαρκείας. Είναι το 5 ευρώ. Πες μας εσύ μες στο διαρκείας. Ρε πες μας εσύ μες στο διαρκείας. Όσο έχει, όσο έχει σε εμάς το πέταλό μας οργανωμένους έχουν οι σουίτες οι δικές σας. Εμάς έχει το πέταλο 250 ευρώ. Πριν δύο χρόνια έχει 450. Πριν δύο χρόνια, ένα λεπτό φίλε. Πριν δύο χρόνια έχει 450. Αεκάκι. Όχι 50 ευρώ. Αφήστε αυτά τα πιασάδικα. Αφήστε τα αυτά. Και τα 25.000 με τη Ρώμα. Ναι, θα τα ακούσουμε. Τα 25.000 που πήγατε με τη Ρώμα ήταν με ένα τάλιρο το ειστήριο. Γιατί σε παιχνίδι που είχατε να δείτε σοβαρό παιχνίδι με ομάδα που να είναι πάνω από δεύτερη εθνική σε οποιαδήποτε χώρα. Να παίξουν παιχνίδι με ομάδα που είναι από δεύτερη εθνική και πάνω. Από οποιαδήποτε χώρα και αν προέρχεται ήταν η Ρώμα που παίξατε τα τελευταία 5 χρόνια. Και πήγατε ένα τάλιρο με ένα τάλιρο καθένα. Και αφήστε αυτά τα πιασάρικα σε εμάς, τα πατεωνίστικα είναι για να ψήνεστε μεταξύ σας. Πέντε λεπτά ακόμα. Εντάξει φίλε που να είσαι καλά, αγόρι μου.